Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλασπέρης, τον κύριο Λούι Δημητρίου. Πρόεδρε, ακόμα ένας τελικός έλαβε τέλος. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και γενικότερα μια σειρά τελικών αντάξια των δύο ομάδων. Σίγουρα ένας τελικός αντάξια των δύο ομάδων, του Κεραμνού και της ΑΕΛ. Οι δύο καλύτερες ομάδες του προαθήματος. Αρκετός κόσμος εδώ, αρκετά παιδάκια. Βλέπουμε έναν πολύ ωραίο ενθουσιασμό σήμερα στο γήπεδο. Κόσμια ατμόσφαιρα. Αυτό είναι που ζητάμε στην Ομοσπονδία. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το ωραίο θέμα που είδαμε. Από εκεί και πέρα κέρδισε ο πιο ψύχρεμος και ο πιο καλός, ας πούμε, στην τελική ευκαιρίες που είχαν. Συγχαρητήρια στον Κεραμνό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Συγχαρητήρια και στην ΑΕΛ. Έχουμε πει αρκετά για την γυναικεία καλαθόσφαιρα. Έρχεται το καλοκαίρι όπου η Εθνική θα δώσει κάποια παιχνίδια. Πείτε μας τα σχέδιά μας για αυτά. Εντάξει, το γυναικείο μπάσκετ κάνει βήματα προόδου. Πολλοί χρόνοι στις Κύπριες αθλήτριες. Αρχίσαμε από πιο νεαρές ηλικίες τώρα. Οργανώνονται και η Εθνική της ΚΑΠΑ16 πλέον. Και σιγά σιγά κατεβαίνουμε κάτω στις πιο μικρές ηλικίες. Θα δουλέψουμε όπως δουλέψαμε και στις εθνικές ομάδες των ανδρών. Θα δουλέψουμε και το ίδιο και στις γυναίκες. Και ευελπιστούμε ότι σε 2-3 χρόνια θα έχουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρόγραμμα. Θέλει υπομονή, όλα δεν κυρίονται μέσα σε μια μέρα. Θα το παλέψουμε. Είναι ωραίο άθλημα. Ο κόσμος το αγαπάει, ο κόσμος το παρακολουθάει και εμείς είμαστε υπόκριτοι να το στηρίξουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορεί να από το χέρι μας όπως Ομοσπονδία, όπως έχουμε κάνει και στα υπόλοιπα αναπτυξιακά, να δώσουμε την ίδια ευκαιρίες και στο γυναικείο άθλημα. Και έχει παρόν το γυναικείο άθλημα και μέλλον. Και ελπίζω ότι σύντομα θα δούμε και καλύτερες ομάδες και καλύτερα παιχνίδια και πιο πολλές ομάδες. Αυτό είναι ο στόχος της Ομοσπονδίας. Τώρα πάμε για τα πιο δύσκολα αυτή τη βδομάδα. Περιμένουμε τους τελικούς του Κεραμνού με το ΑΠΟΕΛ. Είδαμε και αυτοί ωραία παιχνίδια. Θα τα πούμε στο τελευταίο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ.